Επαναληπτικά τεστ για τον κορονοϊό έγιναν στους φιλοξενούμενους στην αρρωγή Ρωμά από τη Νέα Σμύρνη και από τα συνολικά 16 δείγματα, όπως δήλωσε ο υπεύθυνος της Περιφέρειας για υγειονομικά ζητήματα Βασίλης Πινακάς, τα 8 βρέθηκαν θετικά και τα άλλα 8 αρνητικά, δίνοντας παράλληλα και τη συνολική εικόνα που υπάρχει αυτή τη στιγμή στη συγκεκριμένη δομή υγείας. Χθες, όπως γνωρίζετε, λήφθησαν συνολικά 16 τεστ επανελέγχου για τον κοροναϊό από φιλοξενούμενο στη δομή αρρωγή. Τα 12 διενεργήθηκαν από κλιμάκιο του ΕΟΔΗ στην δομή της αρρωγής και οι 4 είναι ασθενείς που ζήτησαν από το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας από το Τμήμα Λιμωδών, επειδή είχαν νοσηλευτεί εκεί, αλλά αυτή τη στιγμή φιλοξενούνται στην αρρωγή, να επανεξεταστούν εκεί και να τους λάβουν και τα τεστ. Σε σύνολο 16 τεστ συνολικά που ελήφθησαν, τα 8 ήταν θετικά και τα 8 βγήκαν αρνητικά. Αποχώρησαν από την αρρωγή σήμερα 7 άτομα, 4 παιδιά και 3 ενήλικες, ενώ παραμένουν 3 που το τεστ έχει βγει αρνητικό είτε σε αυτή τη φορά είτε στην προηγούμενη για κοινωνικούς λόγους. Στο μεταξύ, κανένα νέο κρούσμα δεν προέκυψε από την ιχνηλάτηση των επαφών του 50χρονου Ρωμά από τη Νέα Σμύρνη, ο οποίος είχε μεταβεί μόνος του στο Γενικό Νοσοκομείο και βρέθηκε θετικός στον κορονοϊό. Ωστόσο, στο ομορφοχώρι της Λάρισας εντοπίστηκε ένα θετικό δείγμα κορονοϊού και πρόκειται για ένα 8χρονο κορίτσι.